Σοφία, να ξεκινήσουμε από εσένα. Βλέπουμε από τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζεται ένα σφυροκόπημα για τις εταιρείε του Στέφανου Κασελάκη, απευθύνοντας σειρά επίμονων ερωτήσεων προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και αυτό συμβαίνει αρκετές ε, ημέρε τώρα. Θα πρέπει να Πούμε, Ματίνο, ότι ο κυριάκο Μητσοτάκη έχει βάλει στο στόχαστρο προσωπικά τον κύριο Κασελάκη για αυτό το θέμα, γιατί για τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου είναι ένα θέμα που έχει ηθική, θα έλεγα, διάσταση. Ε, από τη στιγμή που ο κύριος Κασελάκης είναι αρχηγός ενός πολιτικού σχηματισμού όφιλε, λένε στην Νέα Δημοκρατία, να γνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται να έχει μετοχές ή μερίσματα και ότι θα έπρεπε αυτές να τις έχει μεταβιβάσει, όπως όπως άλλωστε ορίζει ο ίδιος ο νόμος του 2016 που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο μάλιστα πηγές της Νέας Δημοκρατίας έθεταν και κάποια ερωτήματα, Ματίνα, για το πόσες τυχόν άλλες εταιρείε έχει ο κύριος Κασελάκης, τις οποίες σήμερα δεν γνωρίζουμε. Και αν, όπως λέει, έχει μεταβιβάσει όλες τι τις ή έχει πουλήσει τις εταιρείε από πού και πώς πλήρωσε το, να, το δάνειο ε, του ΣΥΡΙΖΑ, λέει χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία, έχει αποχωρήσει από τις 10 Μαρτίου του 2023, λέει ο κύριος Κασελάκης. Πριν από ένα χρόνο. Ποια εταιρεία, εταιρεία δάνεισε μόλις τον Δεκέμβρη του 2023 το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Σοφία Φασουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.